συνέντευξη που σας προλόγησα πριν από λίγο, πάλι από την αγαπημένη μας Κατερίνα Νινιού, ο Σοφοκλής Χορτσιανίτης στο πρωινό μας. Ο οποίος πολύ ανθρώπινος και πάντα πολύ αγαπητός, μιλά και για τη σχέση με τη γυναίκα του. Ο Big Σόφο. Ο Big Σόφο, πώς γνωρίστηκα με τη γυναίκα του, αν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, τη σχέση του με τον Γιάννη Αττεντοκούμπο, αλλά και ποιο ήταν το χειρότερο σχόλιο που έχει ακούσει. Καιρό έχουμε να σε δούμε. Εντάξει, μακριά από αυτό, τόσο πιο πολύ μπορώ. Εντάξει, είναι το καλύτερο μου πάντα. Βλέπουμε όμως άλλους συναθλητές σου, ξέρεις, που προβάλλουν και έναν τρόπο ζωής με αυτοκίνητα, γυναίκες, ξέρεις, δόξα, όλα αυτά. Αλλά εσύ ποτέ ήσουν πάντα πιο χαμηλών τόνων. Είχα ποτέ αυτή την ανάγκη των αυτοκινήτων, της δόξας. Απλά ήθελα να παίζω μπάσκετ, μου άρεσε να παίζω μπάσκετ. Όλα τα παρελκόμενα ήταν δευτερεύον. Έφτασες ποτέ στο σημείο να πεις ότι τώρα μπορεί να ξεφύγω? Σε πάρα πολλές φορές, αλλά γενικά σαν χαρακτήρας μου αρέσει να είμαι πιο πιστός. Μου άρεσε να μένω σπίτι με την οικογένειά μου, μέχρι εκεί. Τη γυναίκα σου πώς τη γνώρισες? Τη γυναίκα μου τη γνώρισα, εντάξει, τυχαία. Ήταν φοιτητρία τότε. Και δούλευε σε ένα μαγαζί στην Κελυθέα. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά ή... όχι. Απλά ήταν μια διαδικασία η οποία κατέληξε σε... Να σου πω πώς χειρίστηκε, γιατί εντάξει, τότε ήσουν, ξέρεις, μέσα στα πράγματα, μπάσκετ, δόξα, όλα αυτά. Πώς το χειρίστηκε η σύζυγος? Δεν χρειάζεται να χειριστεί τίποτα, απλά δεν είχε καν τι γίνεται. Δεν είχε ιδέα ποιος είμαι, τι κάνω. Κοίταξε, αυτό εδώ μας διευκόλυνε, η αλήθεια είναι. Μεγαλώνεις ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Ποιος θέλει να ασχοληθεί με τον μπάσκετ από τους δύο, η κόρη ή ο γιος? Ο γιος θέλει να παίξει μπάσκετ. Τι του λες, θες να ασχοληθεί? Δεν είναι δουλειά μου να αποτρέψω τα παιδιά από να κάνουν κάτι. Δηλαδή, δεν είναι αυτή η συνοτροπία. Άμα θέλουν να κάνουν κάτι, προσπαθώ να τα ενθαρρύνω. Χειρότερο που έχεις ακούσει γενικά από σχόλια, ποιο είναι? Το μόνο που μπορώ να ξεχωρίσω είναι το σχόλιο που μου κάνει στο Ισραήλ. Που μου είχε πει ένας άσχημο, πολύ άσχημο. Τελειώσαμε ένα αγώνα, μεγάλη έκθεση μεταξύ των ομάδων και μου λέει κάποιος ότι θα βιώσει την κόρη σου, λέει, και το γιο σου. Έχεις βιώσει ρατσισμό, πολύ. Ρατσισμός πιστεύω ότι δυστυχώς είναι μέσα στο κομμάτι της ζωής. Κάποιος ο οποίος είναι διαφορετικός. Να ξεκινήσω, Γιάννης. Το έχολο ήταν, θέλουν να το βάλουν γιατί είναι έχρωμος, αλλά δεν είναι έτσι. Ο Γιάννης είχε τις ικανότητες, είχε την αγάπη για τον μπάσκετ και έφτασε και φτάσει ψηλά και τώρα βρίσκεται εκεί πέρα που είναι. Είναι φίλος σου, τα λέτε, μιλάτε στο τηλέφωνο. Με τον Γιάννη είναι δύσκολο να το βρεις στο τηλέφωνο. Και όπως κάθε αθλητής, μετά από μια δύσκολη μέρα, το μόνο τελευταίο πράγμα που θέλει είναι να πάρει το τηλέφωνο και να μιλήσει για μπάσκετ. Σαν χαρακτήρας πώς είναι? Έτσι, άσχετα με το μπάσκετ. Είναι χαμηλών τόνων. Είναι. Είναι χαμηλών τόνων, δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Εντάξει, αυτό βέβαια φαίνεται κιόλας. Δηλαδή, το παιδί πριν φτάσει εκεί πέρα που είναι, έκανε 5-6 δουλειές την ημέρα για να βοηθήσει την οικογένειά του. Μεγάλος αθλητής. Πάρα πολύ μεγάλος. Και ξεκίνησε αθλητής. Και από μικρή ηλικία. Τώρα είναι προπονητής, δεν γνωρίζω. Άγγελε. Ναι, τώρα προπονεί, αλλά έχει μια πάρα πολύ μεγάλη καριέρα. Έχει παίξει στο Ισραήλ, έχει παίξει εδώ στον Ολυμπιακό, είχε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες με την εθνική ομάδα. Έχει πανηγυρίσει τεράστιες επιτυχίες για το ελληνικό έθνος με την εθνική μας ομάδα. Εγώ είχα έναν φίλο στην Ιταλία, ο οποίος η δουλειά του ήταν να πηγαίνει, να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και να βρίσκει σκάουτερ ταλέντων. Και μου έλεγε: έχω να ταξιδέψω στη Θεσσαλονίκη. Τώρα μιλάω χρόνια πριν. Να ταξιδέψω στη Θεσσαλονίκη. Λέω: τι θα πας να κάνεις στη Θεσσαλονίκη? Μου είπε: είναι αυτός και πρέπει να τον δω. Είναι ένα μεγάλο ταλέντο. Νομίζω έχει καταγωγή από την Καβάλα. Νομίζω από εκεί προέρχεται οικογενειακά. Απλά είχε πάντα αυτή την αδυναμία, το είπε και ο ίδιος κιόλας, και την δυσκολία με το φαγητό που δεν του επέτρεψε να φτάσει στο ύψιστο επίπεδο που θα μπορούσε να φτάσει βάσει του ταλέντου του. Ήταν εκπληκτικό ταλέντο. Ναι, και είναι και μεγάλη επιτυχία της Κατερίνας που τον έχουμε στην εκπομπή, έτσι, γιατί σπάνια τον βλέπουμε. Το είπε και ο ίδιος, αποφεύγω τη δημοσιότητα. Πολύ κλειστός χαρακτήρας. Πολύ, πολύ. Και άνθρωπος οικογένειας του σπιτιού και με πολύ τρυφερή σχέση. Και κατά της δόξας και της κάμερας. Ναι. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος το ότι ένας άνθρωπος αποφασίζει να ακολουθήσει έναν άλλον δρόμο ή να σταματήσει λίγα χρόνια νωρίτερα, μπορεί να το προφυλάσει από κάτι άλλο. Δηλαδή δεν είναι μόνο εμείς τι περιμένουμε από κάποιον, περιμέναμε από αυτόν τον αθλητή,
πολλά, ο οποίος έχει καταφέρει απίστευτα πράγματα. Να μας δίνει και άλλες νίκες. Έπαιξε και στην Εθνική, εξαιρετικά. Και με πολύ μεγάλες επιτυχίες στην Εθνική μας ομάδα και στον Ολυμπιακό. Εδώ έχει παίξει σε κορυφαίο επίπεδο και έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Πριν από κάνα μήνα. Αυτό το οποίο λέμε όμως και τι κάνει, ότι ο άνθρωπος αυτός έχει επιλέξει να μείνει λίγο στην άκρη. Επέλεξε να φύγει λίγο νωρίτερα. Όλα είναι θέμα κουλτούρας και στάσης ζωής. Καλά, είναι ακόμα μικρός. Ναι, είναι πολύ νέος άνθρωπος. Πριν ένα μήνα έγινε ένας αγώνας παλεμάχων έτσι, με πολύ μεγάλους μπασκετμπολίστες και ήταν και πραγματικά, ειδικά ο συγκεκριμένος αποκλής, ο Big Sofo, αποθεώθηκε. Και από τα παιδιά. Γιατί είναι και αγαπητός, πολύ τα παιδιά. Πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Ένας τρυφερός γίγαντας είναι. Πραγματικά. Σπουδαίο ταλέντο. Να ευχηθούμε βέβαια σε καμία συνέντευξη πάλι να μην ξανακούσουμε ότι ο ρατσισμός είναι στη ζωή μας. Οδεύουμε προς το τέλος με αυτό. Σαν δεδομένο, καλά, δεν θέλω να σχολιάσουμε καθόλου το σχόλιο. Το σχόλιο, ναι, είναι το πιο χειδαίο, ακόμα και από συναθλητή του. Καταλαβαίνεις που έχει φτάσει, ακόμα και από συναθλητή του. Είναι τραγικό. Ποια είναι η πραγματικότητα. Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο του. Ευχόμαστε τα καλύτερα και την Κατερίνα Νινιού.